Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε πρωί 6 με 10. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Σιγά σιγά σπάνε οι καραντίνες σε όλο τον κόσμο. Γιατί σε πολλές χώρες υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να κάνει ο κόσμος σε καραντίνα, ενώ στην Ελλάδα μπορούσε να τα κάνει. Ξέρω εγώ, όπως για παράδειγμα η Νέα Ζηλανδία, που δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε take away στη διάρκεια της καραντίνας. Και μόλις τελείωσε η καραντίνα, πήγαν όλοι στα fast foodάδικα και πήρανε μπέρκερ. Κάνανε ουρά. Εδώ πέρα μπορούσες να πάρεις take away. Σε διάφορα μέρη του κόσμου, ρε παιδί μου, ο κόσμος μόλις τελειώνει η καραντίνα, πηγαίνει και ψάχνει κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, που δούλεψαν. Ναι, που δούλεψαν. Λογικό, ρε παιδί μου, όπως δούλεψε. Στην Ινδία, για παράδειγμα, οι διάφοροι μερακλείδες τύποι κάνανε ουρά για να πάρουν ουίσκι. Ναι. Κάνανε ουρές ολόκληρες για να πάρουν να προμηθευτούν ουίσκι, γιατί τους έλειψε το ουίσκι στην καραντίνα. Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα παράπονα που δεν έχουν ανοίξει κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα μια κυρία που έκανε τα παράπονά της στην κάμερα, την καβάλα συγκεκριμένα, και έκανε τα παράπονά της γιατί δεν έχουν ανοίξει καφετέριες. Για να την ακούσουμε. Αυτό που με στενοχώρησε, Γιάννη, πιο πολύ είναι που δεν δόθηκε εντολή να ανοίξουν οι καφετερίες. Η παραλία μας είναι τόσο μεγάλη, ας μπουν ωραία τα τραπέζια. Δηλαδή, τον Ιούνιο που θα πάμε στη θάλασσα, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτό πρέπει, γιατί ο κόσμος, να πάω στα καταστήματα, είμαι φοδιασμένη από όλα. Δεν έχω καμιά δουλειά να πάω, ούτε ενδιαφέρον έχω να πάω να ψωνίσω τώρα. Ναι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βγω έξω, να πιω ένα καφέ. Είδες. Καφέ, κυρία. Είδες, απλό πράγμα δεν είναι. Δεν αδικό, δηλαδή, απλό πράγμα, είπε, είπε, απλά ήταν τόσο, το αντικείμενο δηλαδή που της έλειψε, είναι τόσο πολύ προβάλλον. Μου λείψε η καφετέρια. Δηλαδή σου λέει, τι, να βγω έξω να πάω να ψωνίσω, όχι, έχω βιαστεί τα πάντα. Τα έχω όλα, τα πάντα, με τα Gucci μου, με τα Prada μου, μια Rolls Royce παρήγγειλε, μου ήρθε, αλλά καφετέρια. Αν τη δείτε, κυρία, ας πούμε, είναι και καλοφτιαγμένη και τα λοιπά, καλοντυμένη και τέτοια. Όχι, είναι πολύ. Στα χρόνια του κορονοϊού, στις μέρες του κορονοϊού δεν ντυνόμαστε, ρε παιδί μου, πως πηγαίνουμε να πάμε έξω σε ένα ωραίο μέρος. Είναι πολύ ειλικρινές και πολύ ωραίο. Ειλικρινέστατη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ναι.